Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω που δείχνετε ενδιαφέρον και παραβρίσκεται σχεδόν σήμερα, προκειμένου να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας Αρκάδες για την εκλογική διαδικασία που διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου για την εκλογή του Προέδρου, του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ως γνωστόν, μετά την αυτόβουλη παραίτηση του Προέδρου Αλέξη Τσίπρα, ξεκίνησαν οι διαδικασίες προκειμένου να καλυφθεί πλέον η κενή θέση. Σε αυτή τη διαδικασία έχουν καταθέσει υποψηφιότητες και εγκρίθηκαν από το Διαρκές Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ η Αξιόγλου Έφη, ο Κασελάκης ο Στέφανος, ο Παπάς ο Νίκος, ο Τζουμάκας ο Στέφανος και ο Τσακαλώτος ο Ευκλήδης. Ήδη έχουμε 5 υποψήφιους για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως προανέφερα, οι εκλογές θα γίνουν μεθαύριο την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου και εύλογα θα μπορέσει ή θα ρωτήσει κάποιος ποιος μπορεί να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ που έχει γραφτεί κατά τον παρελθόντα χρόνο, αλλά και τις επόμενες μέρες μέχρι και το Σαββάτο, αλλά μπορεί να γραφτεί και αυθημερών την ίδια ημέρα όπου θα πάει να ψηφίσει. Αυτό που απαιτείται να έχει ο κάθε πολίτης, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή πολίτης που θα γραφτεί αυθημερών εκείνη την ημέρα, θα πρέπει να έχει μαζί του έγγραφα ταυτοπροσωπείας, είτε μια αστυνομική ταυτότητα, ένα διαβατήριο, ένα βιβλίο υγείας, οτιδήποτε πιστοποιεί την ταυτότητά του. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και όσοι καταβάλουν την συνδρομή για την εκλογική διαδικασία που ανέρχεται στο ποσό των 2 ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής ηλικιακά έχουν όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι πολίτες της Αρκαδίας από ηλικία 15 ετών και άνω. Και διευκρινίζω εκ νέου ότι όταν αναφέρομαι στους πολίτες της Αρκαδίας, αναφέρομαι στους πολίτες που θα προσέλθουν στην κάλπη την Κυριακή και θα εγγραφτούν και θα είναι τα νέα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Για την διαδικασία αυτή, το κόμμα μας έχει δημιουργήσει 570 εκλογικά τμήματα σε όλη την Ελλάδα και στο νομό Αρκαδίας έχουμε εκλογικά τμήματα σε όλους τους Δήμους. Συγκεκριμένα, στο Δήμο Τρίπολης έχουμε 2 εκλογικά τμήματα. Το ένα εκλογικό τμήμα είναι στο Πνευματικό Κέντρο και το δεύτερο εκλογικό τμήμα είναι στο Λεβίδι Αρκαδίας. Στο Δήμο Μεγαλόπολης έχουμε ένα εκλογικό κέντρο που είναι στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Μεγαλόπολη. Στην Νότια Κοινουρία έχουμε 2 εκλογικά κέντρα, ένα στο Λεωνίδιο και ένα στο Τυρό. Συγκεκριμένα στο Λεωνίδιο στη Φάβρικα Πολιτισμού και στο Τυρό στο Πνευματικό Κέντρο Τυρού. Στη Βόρεια Κοινουρία έχουμε 1 εκλογικό κέντρο στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στο Άστρος και στο Δήμο Γορτινίας έχουμε πάλι 2 εκλογικά κέντρα, ένα στη Βιτίνα στο Πανταζοπούλιο, με συγχωρείτε, ίδρυμα και ένα στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στα Τρόπια. Η διαδικασία ξεκινάει από τις 8 το πρωί και τελειώνει στις 8 το βράδυ. Δίνεται δυνατότητα παράταση του χρόνου ψηφοφορίας, εφόσον οι συνθήκες και η προσέλευση το απαιτήσουν κατά την ώρα που κλείνει η κάλπη. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι το κάθε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και ο κάθε πολίτης, ακόμα και από άλλη εκλογική περιφέρεια και εκτός Αρκαδίας, μπορεί να ψηφίσει οπουδήποτε στην Ελλάδα, σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα βρεθεί. Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική, διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα διπλοψηφίσματος, γιατί θα υπάρχει ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Άρα θα έχει το μοναδικό αριθμό
που θα ψηφίσει και ως εκ τούτου, για να μην ταλαιπωρηθούν και να διευκολύνουμε όλη τη διαδικασία, το κόμμα έδωσε αυτή την διέξοδο. Συνεπώς, σε όποιο εκλογικό τμήμα, ανά την Ελλάδα βρεθεί οποιοδήποτε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και οποιοδήποτε πολίτης, μπορεί να προσέλθει στο εκλογικό τμήμα της περιοχής και να ψηφίσει. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, για να εκλεγεί κάποιος πρόεδρος, θα πρέπει να έχει το 50% των ψήφων συν 1 και στην περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί από τα εκλογικά αποτελέσματα της Κυριακής 17 Σεπτεμβρίου, θα επαναληφθεί η διαδικασία μεταξύ των δύο πρώτων τη μεθεπόμενη Κυριακή. Μια ερώτηση. Μπορεί κάποιος να έρθει να ψηφίσει χωρίς να θέλει να γίνει μέλος, να εγγραφεί. Μπορεί, έχει το δικαίωμα αυτό? Όχι, αυτό το δικαίωμα δεν το έχει. Αποκλειστικά και μόνο έχουν δικαίωμα ψήφου όσοι είναι τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και όσοι θα γίνουν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ την ίδια μέρα, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα με την οποία εγγράφεται και γίνεται κάποιος μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παναγιώτη, ένας αριθμός συνολικός που θα ψηφίσουν την Κυριακή, μπορούμε κατά εκτίμηση να πούμε εάν θα αφήσει ικανοποιημένος το κόμμα, σε τι ποσοστό, σε τι ύψος, πόσοι τέλος πάντων είναι αυτοί που περιμένετε να ψηφίσουν? Όσο περισσότεροι, σαφώς καλύτερα, αλλά μπορούμε να κάνουμε κατά προσέγγιση μέχρι πού εσείς σκέφτεστε και σχεδιάζετε ότι θα κυλήσει η διαδικασία? Στην Αγγλική. Πάμε δικά. Είναι μια ερώτηση η οποία είναι εύλογη και χρήσιμη και για την διεξαγωγή πολιτικών συμπερασμάτων. Και προφανώς αφορά και το πολιτικό τοπίο, τη δρόσα πολιτικής στην χώρα μας. Είναι κάτι που ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μεγάλη συμμετοχή. Στο πόσο αυτό θα φτάσει, δεν μπορώ να σας κάνω εκτίμηση, ούτε για την Αρκαδία, ούτε για την υπόλοιπη Ελλάδα. Άλλωστε, αυτή την ερώτηση κατ' επανάληψη τίθεται και σε ηγετικά στελέχη, δεν μπορούμε να έχουμε εκτίμηση. Θέλω να πω τούτο, ότι την προηγούμενη φορά, κατά τη διαδικασία εκλογής από τη βάση, από τους απλούς, τα απλά μέλη του Προέδρου, όπου ο υποψήφιος ήταν μόνο ο Αλέξης ο Τσίπρας, δημιουργήθηκε ρεκόρ το οποίο δεν το είχε εκτιμήσει κανένας και δεν το είχε προβλέψει και ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Εκτιμώ ότι θα έχουμε την Κυριακή πάλι μια ευχάριστη έκπληξη για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον οποίο είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η ενίσχυσή του και η προσπάθεια ισχυροποίησής του θα ξεκινήσει από την προσεχή Κυριακή. Και για τη δεύτερη εκλογική διαδικασία, αν χρειαστεί, θα ισχύουν οι ίδιοι όροι? Οι ίδιοι όροι, ναι. Είναι οι ίδιοι όροι και με βάση αυτό που μπορώ να το πιθανολογήσω, με βάση το πλήθος των υποψηφίων, κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγηθούμε στη δεύτερη Κυριακή.